Στην τηλεφωνική γραμμή έχω το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, άλλοτε από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες στο Διοικητικό Συμβούλιο και Δημοτικό Σύμβουλο στην Αθήνα, γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Παπαδάκη. Για τον ποινικό κώδικα είπα θα μιλήσουμε, αλλά μας πρόλαβε το νομοθέτημα που έρχεται από την εποχή του Βενιζέλου, 113 χρόνια τέτοια μεταρρύθμιση. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στη διάθεσή σας. Κύριε Παπαδάκη, εσείς έρχεστε στο Ηράκλειο για την εκδήλωση για τις αλλαγές στο ποινικό κώδικα, αλλά κοιτάξτε, έχει προκύψει και το νέο, η νέα μεταρρύθμιση ενοποίησης. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι μια βαθιά τομή. 113 χρόνια είχαμε από την εποχή του Βενιζέλου να το δούμε αυτό. Και νομίζω ότι αυτά πάνε πακέτο τελικά. Ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, πακέτο πάνε, διότι για να τα αξιολογήσει κανένας πρέπει να ανατρέξει και να αναζητήσει τους σκοπούς οι οποίοι εμπνέουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για αυτές τις ψευτομεταρρυθμίσεις που επαγγέλλονται. Πρόκειται για μία, δηλαδή ο σκοπός είναι η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους λειτουργίας των δικαστηρίων. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Η φιλολογία περί του ότι θα επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης είναι ψευδής, διότι το αίτιο της καθυστέρησης της απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, τα αίτια κατά τη γνώμη μου είναι δύο τα βασικά. Το κυριότερο που δεν το λέει κανένας είναι η δυσχέρεια απονομής της δικαιοσύνης επί της ουσίας εξαιτίας της τραγικής πολυνομίας που υπάρχει. Πρέπει να ξέρετε ότι το 1993 σε μια στατιστική έρευνα που έγινε αποδείχθηκε ότι η σχέση του όγκου της νομοθετικής ύλης ανάμεσα στην Ελλάδα και τις πρώτες 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 40-1. Δηλαδή για ένα νόμο που έχει η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία κτλ. Εμείς έχουμε 40. Είχαμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι έχει αυξηθεί αυτό. Συνέχεια τροποποιούνται οι νόμοι, συνέχεια βγαίνουν τροπολογίες με παραθυράκια της νύχτας κτλ. Σε άσχετα νομοσχέδια και υπάρχει τρομερή δυσχέρεια ανέβρεσης του νομικού πλαισίου που ισχύει για μία υπόθεση και απονομής δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Και ο άλλος είναι η έλλειψη ικανού αριθμού δικαστών για να φέρουν σε πέρας τις υποθέσεις. Με αποτέλεσμα την τρομερή καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι όλα τα νομοσχέδια τιτλοφορούνται ως νομοσχέδια επιτάχυνσης κτλ. Αυτό λοιπόν ο λεγόμενος δικαστικός καλλικράτης, του οποίου μία εκδοχή είναι αυτή η εξαγγελθήσα μεταρρύθμιση προχθές. Ναι. Κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, διότι πρώτα απ' όλα εντάσσει τους ειρηνοδίκες στα πρωτοδικεία χωρίς οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν τουλάχιστον άμεσα να προσφέρουν, διαλύει τα ειρηνοδικεία και καταργεί την τοπική απονομή δικαιοσύνης και την ευχέρεια πρόσβαση στην απονομή δικαιοσύνης από τον κόσμο, ιδίως στην περιφέρεια. Τρίτον, διαλύει τη δομή και οργάνωση των δικηγορικών συλλόγων. Και τέταρτο και κυριότερο, δημιουργεί μία αφάνταστη συγκεντροποίηση των δικαστικών υπηρεσιών και κτηρίων με τρομερά διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία θα προκύψουν στη συνέχεια, χωρίς να εξασφαλίζει σε τίποτε την αύξηση του αριθμού των δικαστών και την άρση της πολυνομίας, η οποία και θα δημιουργήσει τους όρους για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Είναι εντυπώσεις αυτά τα πράγματα και στο βάθος είναι οικονομικά τα κίνητρα περιορισμού του κόστου. Στη δικαιοσύνη τη βλέπουν σαν ένα μαγαζί το οποίο το θέλουν να φέρνει λεφτά, εξού και τα εξοδοτικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, δικαστικά έξοδα και άλλα που προβλέπει το προαναφερθέν νομοσχέδιο για το οποίο είχατε κάνει την τιμή να μου φιλοξενήσετε δια Μακρόν στην εκπομπή σας στην τηλεοπτική το Δεκέμβριο. Από την άλλη μεριά θέλει και να μειώνει το κόστος με αυτά όλα. Κύριε Παπαδάκη, θα μιλήσουμε λίγο για τους ποινικούς κώδικες. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο στις εξής. Επειδή καταργούνται πρωτοδικεία, από ό,τι ακούω και στο Μεσολόγγι και στη Λιβαδιά και αλλαχού, υπάρχει ένα ζήτημα. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, μπορεί να κάνω λάθος, όποιος έχει λεφτά θα έχει την ευχαίρεια να προσφύγει. Όποιος δεν έχει, θα του μετακυληθεί και το κόστος των διαδρομών που θα αλλάξουν πια και για τους δικηγόρους και για τους ίδιους. Ένα. Και δύο. Θα, επειδή υπήρχε μια αντιστοιχία τόσα πρωτοδικεία, τόση δικηγορική συλλογή, πάβει αυτό να υφίσθεται. Μήπως το βάθος κήπος σας οδηγήσουν και εσάς σε έναν ενιαίο πανελλήνιο δικηγορικό σύλλογο, να το πω έτσι, κατά αντιστοιχία των δικηγόρων με εταιρείες, των δικηγόρων του δημοσίου και των freelander δικηγόρων, δηλαδή όλα μαζί, πακέτο. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, αυτό είναι μια
αυτονόητη συνέπεια το δεύτερο που λέτε για τους δικηγορικούς συλλόγους, διότι το σύστημα οργάνωσης και συγκρότησης των δικηγορικών συλλόγων στην Ελλάδα ακολουθεί το αντίστοιχο πρωτοδικιακό. Εξού και σε κάθε έδρα πρωτοδικίου υπάρχει ένας δικηγορικός σύλλογος. Υπάρχουν νομοί με τρία πρωτοδικεία, όπως είναι ο νόμος Εχαΐας για παράδειγμα. Υπάρχουν νομοί με δύο πρωτοδικεία. Όλοι αυτοί, σε κάθε πόλη που εδρεύει πρωτοδικείο, υπάρχει αντίστοιχο δικηγορικό σύλλογο. Τι προφανώς με την συγχώνευση η οποία δημιουργείται και την κατάργηση, δημιουργούνται όροι και για την κατάργηση αντίστοιχα δικηγορικών συλλόγων. Και βεβαίως αυτός είναι ο φόβος του ενιαίου πανελλαδικού συλλόγου, ότι ακριβώς υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει απορρόφηση, ας πούμε, από τις δικηγορικές εταιρείες και αλλίωση τελικά του δικηγορικού συνδικαλισμού του ίδιου. Μάλιστα. Αυτό επιτείνεται, ξέρετε, και από άλλα πράγματα, διότι τώρα υπάρχει και μια ύποπτη περίοδος μιας περίεργης διαπραγμάτευσης της ηγεσίας των δικηγορικών συλλόγων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου, κατά τη γνώμη μου, γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης πράγματα εκτός συναλλαγής. Δηλαδή, δεν μπορείς να υποστέλεις τον αγώνα σου ενάντια σε ένα τερατούργημα ποινικό το οποίο συρρυκνώνει και καταργεί δημοκρατικά και δικονομικά δικαιώματα και ελευθερίες και να ζητά, επειδή σου δίνουμε δικηγορική ύλη, η δικηγορική ύλη την οποία δίνουμε είναι δικηγορική ύλη τραπεζών, δικηγόρων τραπεζών, όπως για παράδειγμα οι άρσεις και οι επιβολές προσημειώσεων. Λοιπόν, είναι δηλαδή η φιλοσοφία στην οποία κινούνται, περιέχει τα στοιχεία τα οποία σκέπτεστε. Και όντως είναι μια υποκρίτη, μια συνολική σκοπιμότητα μεταρρύθμιση δηλαδή με πολλούς στόχους. Δηλαδή το Υπουργείο λέει πάρτε παιδιά παραπάνω ύλη, δηλαδή χρήμα να το πω έτσι, πάρτε παραπάνω ύλη, μπορεί να είναι να αφορά ένα ευρύ πεδίο τραπεζικών συναλλαγών όπως λέτε, εσείς οι δικηγόροι, ρίξτε όμως τους τόνους τώρα για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Προσέξτε, η ύλη που δίνουν είναι ύλη που αφαιρείται από τα δικαστήρια. Ξεσαβουρώνουν, να το πω αλλιώς, τα δικαστήρια και ιδίως τα ειρηνοδικεία από μια πληθώρα υποθέσεων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευελιξία της λειτουργίας τους και τις συγχωνεύσεις που θέλουν κτλ. Διότι με λιγότερες υποθέσεις, με λιγότερο όγκο υποθέσεων, ασφαλώς θα έχουν λιγότερη εργασία και δίνουν στους δικηγόρους. Πράγμα το οποίο αφενός αλλοιώνει τη θεσμική τους αποστολή, διότι η θεσμική αποστολή του δικηγόρου δεν είναι να βγάζει κληρονομητήρια, για παράδειγμα, ή να έρχεται σε σύγκρουση συμφερόντων με άλλους δικηγόρους πάνω σε αυτά, ή να έχει ένα ρόλο δικαστικό αντί για δικηγορικό, ή τους δίνει τις εγγραφές και άρσεις προσημειώσεων, οι οποίες επίσης είναι εργοδικαστοί ή συμβολεογράφοι, και σε κάθε περίπτωση δεν θα ωφεληθούν οι μαχόμενοι δικηγόροι, ας πούμε, της πιάτσας. Από αυτές τις, από αυτή την δικηγορική, αλλά πολύ απλά το τμήμα των τραπεζών και των εισπρακτικών εταιριών και των φαν και services και τα λοιπά που έχουν τα δάνεια, θα είναι Γιάννης Κερδάνη, Γιάννης Πίνη, θα βγάζουν και τις αποφάσεις αυτές. Μάλιστα, μάλιστα. Θα δούμε, δηλαδή, να γίνει του πληστηριασμού το ανάγνωσμα, να το πω έτσι απλά, από 10 πάντες. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, διότι ειλικρινά, δηλαδή, θα γίνεται όλη η διαδικασία χωρίς να φεύγει η χαρτί από τα γραφεία της τράπεζας. Κύριε Παπαδάκη, κάτι τελευταίο για αυτό το κεφάλαιο. Φαντάζομαι ότι αυτή η συγχώνευση θα μετακυληθεί εξ αντικειμένου ως κόστος, γι' αυτό επανέρχομαι εκεί, στον πολίτη. Άρα ο μη δυνάμενος θα είναι με μεγαλύτερη δυσχέρεια η πρόσβασή του στη δικαιοσύνη. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Και πρέπει να σας πω ότι ο θεσμός των ειρηνοδικείων, ο οποίος καταργείται, και που είναι τα πρώτα δικαστήρια τα οποία θεσπίστηκαν μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, στο πρότυπο του αντίστοιχου θεσμού που υπήρχε μετά τη Γαλλική Επανάσταση στη Γαλλία, είχαν αυτόν ακριβώς το σκοπό, και γι' αυτό το λόγο λέγονται και ειρηνοδικεία και ήταν αποσπασμένα οργανικά από τα άλλα δικαστήρια. Ότι δηλαδή να βρίσκει το δίκαιο του ο πολίτης στον τόπο που κατοικεί, συχνά προσερχόμενος αυτοπροσώπος και χωρίς υποχρεωτική δικηγορική παράσταση, και είναι λάθος ότι καταργήθηκε αυτό και ότι στις μικροδιαφορές, δηλαδή στα ποσά μέχρι των 5.000, είναι υποχρεωμένος και σε αυτές ακόμα πια να πάει με δικηγόρο ο πολίτης και να πληρώσει για να υπερασπιστεί το δίκαιο του. Όπως και τα πτεσματοδικεία που καταργήθηκαν, καλώς αποποινικοποιήθηκαν σειρά παραβάσεων κτλ. Αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το όφελος για τον κατηγορούμενο, όταν εκεί μπορούσε να πάει μόνος του, χωρίς να πληρώσει τίποτα, να αντιμετωπίσει ένα πρόστιμο και να απαλλαγεί, ενώ στα διοικητικά δικαστήρια για να πάει, πρέπει να ξεκινήσει το δικαστικό του αγώνα με πολλαπλάσια ποσά από το ποσό του προστίμου που πάει να γλιτώσει, και δεν πάει ποτέ, και εν τέλει, ας πούμε, δεν υπάρχει ένωμη προστασία. Λοιπόν, και στα ειρηνοδικεία, συνεπώς η κατάργησή τους διαμορφώνει αυτό που έλεγα πριν, τη συγκέντρωση
των δικαστηρίων και της, και της δικαστικής ύλης, και αυτό είναι σε βάρος του πολίτη βέβαια, γιατί προσθέτει έξοδα. Τελευταίο ερώτημα επ' αυτού, μήπως κάνει και λίγο τζιζ, σας βάζει στα αίματα το γεγονός ότι πάρα πολλές αποφάσεις ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων από αυτά που καταργούνται ήταν εγκύτερα στα δικαιώματα του πολίτη? Μήπως δηλαδή στατιστικά βγήκε ότι οι αποφάσεις δεν ήταν υπέρ π.χ. funds, τραπεζών κτλ. Εκεί σκοντάφταν στις πρώτες αποφάσεις? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό ότι για παράδειγμα στο νόμο Κατσέλη ένα μεγάλο ποσοστό αποφάσεων ειρηνοδικείων, κάποιες από αυτές και αρκετά θεαματικές που έγιναν γνωστές στο Πανελλήνιο, διέγραφαν χρέη, απείλασαν οφειλέτες, προστάτευαν πρώτες κατοικίες. Όχι η πλειοψηφία είναι η αλήθεια, γιατί το νομικό πλαίσιο είναι δεσμευτικό και διότι ο ανταγωνισμός του δικηγόρου του δανειολήπτη απέναντι στου δικηγόρου των τραπεζών είναι εντελώς άνισος. Διότι οι δικηγόροι των τραπεζών έχουν τεράστια εμπειρία, τεράστια υποδομή, βοήθεια μέσα. Λοιπόν, και παρόλα αυτά υπάρχει ένα ποσοστό αξιόλογο, κοντά στο 50% έχω την εντύπωση, δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες δικαιώναν τους δανειολήπτες. Ασφαλώς και έχει τη σημασία του αυτό. Και πολλές άλλες. Διότι καταλαβαίνετε ότι αυτή η συγκέντρωση και η στέρηση αυτονομίας και ανεξαρτησίας των τοπικών δικαστηρίων συμβαίνει προς την κατεύθυνση της σύγκλησης προς την κεντρική εξουσία πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω και στο άλλο θέμα για το οποίο δεν θα τα αναλύσουμε. Θα προτρέψω πολύ κόσμο να βρεθεί σήμερα στην Ανδρόγειο, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση 6 το απόγευμα, διότι τελικώς αφορά τον πυρήνα, επειδή είμαστε στις ημέρες, ξέρετε, του δικαιωματισμού, τον πυρήνα ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων εδώ. Θα σας πω όμως τον αντίλογο, ο οποίος αντίλογος σας βάζει δύσκολα, γιατί είστε απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Όχι γιατί θέλετε να είστε απέναντι, αλλά γιατί θεωρείτε ότι γίνεται το κράτος του απόλυτου ελέγχου. Ακούστε όμως, λέει η κυβέρνηση, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ είχαμε ποινές 10-15 ετών και πηγαίναμε σε αναστολή. Άρα τώρα όποιος καταδικαστεί άνω των 3 ετών, μέσα. Τελείωσε το καλαμπούρι της ατιμωρησίας που υπήρχε στην κοινωνία. Θέλω από αυτό να ξεκινήσετε και να απαντήσετε. Ευχαρίστω. Η απάντηση είναι η εξής. Δεν είχαμε υποχρεωτικά αναστολή σε ποινές 10 και 15 ετών. Η αναστολή ήταν πάντα και είναι στην κρίση του δικαστηρίου. Ναι, μπορεί το δικαστήριο να δώσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ακόμα και για μια καταδίκη σε ποινή κάθειρξης 15 χρόνων, που είναι το ανώτατο όριο σήμερα. Συνήθως όμως δεν δίνει. Λοιπόν, τι θέλει η κυβέρνηση, να καταργήσει τη δυνατότητα του δικαστηρίου και να πηγαίνει με την πρωτόδικη ποινή ο άλλος μέσα? Εντάξει, αν θέλει αυτό το πράγμα, να το πει. Ας πούμε ότι το θέλει. Είναι αυτό η λύση? Δηλαδή, έχει κάποιο στατιστικό μέγεθος που επιβεβαιώνει ότι όλες οι πρωτόδικες ποινές στο εφετείο παραμένουν και έτσι αποτρέπεται ο κίνδυνος να πάει στη φυλακή κάποιος άδικα? Διότι από αυτούς οι οποίοι προφυλακίζονται, για παράδειγμα, πριν 10 χρόνια που είχε γίνει μια έρευνα, απέδειξε ότι το 30% των κρατουμένων ήταν υπόδικοι προφυλακισμένοι και εξ αυτών το 5% ξαναεπέστρεφε στη φυλακή μετά την δίκη. Πράγμα που σημαίνει ότι η τελική κατηγορία η οποία αποδόθηκε δεν ήταν άξια να προκαλέσει τη φυλάκιση του κατηγορουμένου, και όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό προφυλακίστηκε άδικα. Θέλει να αποτρέψει αυτές τις περιπτώσεις η κυβέρνηση ή δεν είναι ενδιαφέρει και θέλει να βάλει τον κόσμο φυλακή? Διότι πολλά μας τα λέει, αλλά δεν έχει μία τεκμηρίωση σε αυτά που λέει. Παράδειγμα, το έχω ξαναπεί, παράδειγμα το οποίο δείχνει ότι κινείται με την αρχή της συλλογικής ευθύνης. Βγήκε ένας κρατούμενος με άδεια ή αποφυλακίστηκε η φόρον και εγκλημάτισε. Βεβαίως, κάποτε θα συμβεί αυτό. Είναι ο κανόνας αυτός? Δηλαδή στους 100 οι οποίοι αποφυλακίζονται εγκληματούν έστω οι 50, οι 40, οι 30, ή εγκληματούν οι 2-3? Και αν εγκληματούν οι 2-3, για ποιον λόγο αυστηροποιεί τα μέτρα εναντίον όλων? Είναι ή δεν είναι καθιέρωση συλλογικής ευθύνης αυτό? Έχει στοιχεία επεξεργασία συμπεριφοράς κρατουμένων και παραβατικότητας μετά την αποφυλάκηση ή στη διάρκεια της άδειας για να εισηγείται τέτοια μέτρα? Πώς το είπατε αυτό τώρα, την έχει στοιχεία? Εδώ δεν έχουμε στοιχεία για τα σοφρονιστικά ιδρύματα που είναι τίνγκα. Τίνγκα. Θεμενές φυλακές. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Άρα, ναι, αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιδαψιλεύει τιμές, εν πάση περιπτώσει, και εχέγγυα επιστημονικής προσέγγισης στην κυβέρνηση. Έχουμε και ένα υπουργό, μάλιστα, ο οποίος δεν επιθυμεί συγκρότηση νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, εκφράζοντας την άποψη, φορά παρτίδα κατά το κοινό λεγόμενο,
Οπότε αυτοί οι οποίοι προσλαμβάνονται ως μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών εξυπηρετούν πελάτες τους και νομοθετούν κατά τον τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πελατών τους. Πράγμα το οποίο είναι μια μέγιστη θεσμική ασέβεια, που τέλος πάντων είναι πάλι ένα δείγμα συλλογικής ευθύνης, ότι αν κάποιος το έκανε, καταργούμε το θεσμό, γιατί κάποιος που κάποτε εκπροσώπησε ένα θεσμό χωρίς να κατονομάζεται, ας πούμε, και να τεκμηριώνεται και αυτό, το χρησιμοποίησε για ίδιο όφελος. Λοιπόν, άρα παρασκευαστική επιτροπή δεν έχουμε. Επεξεργασμένα στοιχεία τεκμηρίωσης δεν έχουμε για να νομοθετούμε. Τι μένει? Ο λαϊκισμός των καναλιών και των μέσων ενημέρωσης και της κυβέρνησης, ότι ένας έκανε εκεί πέρα κάτι, να την πληρώσουμε όλοι. Αυτό έχω να απαντήσω. Κύριε Παπαδάκη, να πάμε στον πυρήνα, στην ουσία. Τι κατά τη γνώμη σας, και περισσότερα σε έξι, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, μας αφορά όλους. Όποιος φαντάζεται ότι είναι κλειστό συντεχνιακό, κάνει λάθος, αφορά την καθημερινότητα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, μπορείτε να βρεθείτε σε αίθουσα δικαστηρίου, εκεί επιτόπου να μάθετε την κατηγορία. Αυτά αλλάζουν. Εκεί επιτόπου να μάθετε την κατηγορία. Και εσείς και ο δικηγόρος, αν έχετε, και πια σταυγό και κούρευτο. Τι είναι η ουσία λοιπόν εδώ αυτών των αλλαγών? Κύριε Σαχίνη, καταρχήν θα ήθελα να σας πω όχι μόνο ότι δεν πρόκειται για συντεχνιακό αγώνα που κάνουμε. Τα συντεχνιακά μας συμφέροντα, ή αν θέλετε τα επαγγελματικά μας συμφέροντα ως δικηγόρων, είναι απολύτως σύμφωνα με αυτές τις επιχειρούμενες αλλαγές, διότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πηγαίνει ακόμα και στο μονομελές πλημελίο δικείο για να δικαστεί και να μην παίρνει δικηγόρο, διότι όλοι θα κινδυνεύουν να πάνε φυλακή. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, εμάς μας συμφέρει αυτό το νομοσχέδιο, διότι επαυξάνει την ανασφάλεια του πολίτη απέναντι στο κράτος, επαυξάνει τον κίνδυνο δικαστικής αυθαιρεσίας εναντίον του, επαυξάνει τον κίνδυνο φυλάκισης για ασήμαντη αφορμή για οποιοδήποτε λόγο, επαυξάνει τον κίνδυνο δικαστικής αυθαιρεσίας, διότι έχουμε παραπομπές χωρίς συμβούλια, δίκες με ανάγνωση καταθέσεων αστυνομικών που δεν θα καλούνται στο ακροατήριο κτλ. Δύσκολες εφέσεις, πολλά δικαστικά έξοδα. Λοιπόν, όλοι σε δικηγόρο θα πηγαίνουν και θα ακριβοπληρώνουν. Τα χέρια μας τρίβουμε. Αλλά δεν πάμε να βγάλουμε τα μάτια της κοινωνίας για να γεμίσουμε την τσέπη μας. Και γι' αυτό τον λόγο και είμαι κραυγαλαία αντίθετο στην οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για παροχή δικηγορικής ύλης με αντάλλαγμα την κάμψη των αντιρρήσεών μας για το νομοσχέδιο αυτό. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο έχει πάρα πολλούς στόχους. Ο ένας είναι να μπορέσει να επιθαρχήσει την κοινωνία και να επιβάλλει μια καταστολή φυλακίζοντας για το παραμικρό τον κόσμο. Ο δεύτερος είναι ότι θέλει να συρρυκνώσει τις δικονομικές διαδικασίες οι οποίες μέχρι στιγμής ισχύουν προς όφελος της δικονομικής μεταχείρισης των κατηγορουμένων και όσων μπλέκονται με τα δικαστήρια. Και το τρίτος είναι να κλιμακώσει τη λειτουργία του μηχανισμού της δικαστικής εξουσίας ως πρακτικού μέσου. Λοιπόν, οι διατάξεις με τις οποίες το επιχειρεί είναι πάρα πολλές. Ο σκοπός του λαϊκισμού, όπως είπα, και του αποπροσανατολισμού του κόσμου από τις ευθύνες της κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής που υπάρχει και για την εγκληματικότητα και για άλλα πράγματα όπως οι εμπρισμοί δασών και τα λοιπά, είναι προφανής, να δείξει ότι φταίνε κάποιοι κακοί άνθρωποι, κάποιοι κακούργοι που δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, η αποθέωση της αστυνομίας και της κατασταλτικής της λειτουργίας ως μέσου για να προστατευτεί η κοινωνία από την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά είναι τα οποία επιχειρεί αυτό το νομοσχέδιο να κάνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα έχει πει η κυβέρνηση, τα έχουμε πει και εμείς, δεν υπάρχει υποχώρηση. Από την άλλη μεριά δεν τολμάει και να το καταθέσει βέβαια ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Είδατε ότι έφερε το άλλο. Μάλιστα. Με τη συγχώνευση των δικαστηρίων. Αυτό δεν το έχει φέρει ακόμα. Και δεν το έχει φέρει ακόμα διότι δεν υπάρχει νομική σχολή, δικηγορικό σύλλογο, καθηγητή πανεπιστημίου, φοιτητικοί σύλλογοι, δικηγόροι, οι πάντες και τα πάντα είναι εναντίον. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι επιστημονικά κανείς δεν είναι υπέρ. Αλλά ακούστε εδώ τώρα. Μου λέει κάποιος, μα σοβαρά τώρα κύριε Παπαδάκη, μπορεί να βρεθώ σε αίθουσα ακροατηρίου χωρίς να έχω υπόψη μου την κατηγορία παρά μόνο εκείνη τη στιγμή? Ναι, σοβαρά παιδιά. Κύριε Παπαδάκη, είναι υπερβολή? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπερβολή δεν είναι. Αλλά το θέμα δεν είναι, πώς το λένε, να έχει υπόψη του την κατηγορία εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν υπάρχει, ας πούμε, τουλάχιστον αυτό ακόμα δεν φτάσαμε
να πάει στο δικαστήριο και να μην ξέρει την κατηγορία. Φτάσαμε όμως να πάει στο δικαστήριο χωρίς να έχει ιδέα ότι έχει ασκηθεί μήνυση εναντίον του, ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του, χωρίς να κληθεί σε έγγραφες εξηγήσεις, χωρίς να κληθεί με αλαβή γνώση, χωρίς να υπάρξει δηλαδή μια πρώτη δοκιμασία αυτής της μήνυσης εναντίον του από ένα ενδιάμεσο μηχανισμό που λέγεται εισαγγελέας ή που λέγεται δικαστικό συμβούλιο, που να τον απαλλάξει και να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια από χιλιάδες μάλλον υποθέσεις, οι οποίες θα τα κατακλείσουν τώρα που καταργούνται τα συμβούλια. Επίσης θα πηγαίνει εκεί πέρα και δεν θα έχει μπροστά του τον μάρτυρα που τον συνέλαβε ή που βεβαίωσε την παράβαση για να τον εξετάσει ο δικηγόρος και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αλλά θα έχει την ανάγνωση ενός κειμένου. Θα έχει διεκθέσει ως δεδομένα αδικήματα. Αυτό είναι σε βάρος της αμεσότητας, της διαδικασίας και των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Διότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις καθημερινά στα δικαστήρια που εξανεμίζονται οι κατηγορίες, διότι οι μάρτυρες υποβάλλονται στη βάσανα των ερωτήσεων του Προέδρου, του Εισαγγελέα, των Συνηγόρων και διαλευκαίνεται η υπόθεση, ας πούμε, για τα πραγματικά περιστατικά. Ενώ όταν διαβάζεις μια ξερή έκθεση, που είναι ανεπίδεικτη αμφισβήτηση και προσβολή εκείνη τη στιγμή, ασφαλώς θα οδηγηθεί στην καταδίκη. Δηλαδή δεν έχει νόημα να γίνεται η δίκη με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Εγώ να πω, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτές τις μέρες, ξέρετε, στην Κρήτη παίζει η υπόθεση του ανθρώπου που κατά δήλωση των αστυνομικών έπεσε μόνος του και χτύπησε και πέθανε μετά. Αλλά ήρθε η ιατροδικαστική που λέει ότι στο καπέλο της κεφαλής είναι γεμάτο χτυπήματα. Φανταστείτε τώρα να πάμε μόνο με μία... Για την περίπτωση των Χανίων τώρα, μάλιστα, του Μανιαδάκη. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα για να καταλάβει. Είναι η σαρδινιέρα των Χανίων. Έχει γεμίσει ο τόπος σαρδινιέρες, ατυχήματα, καπέλα. Είδατε εκεί όπλα τα οποία εκπεριστοκροτούν. Είναι περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα αυτό να νομιμοποιηθεί και να γίνει κανόνας. Περισσότερος κύριος Παπαδάκης απόψε και όχι μόνο στις 6 στην Ανδρόγειο. Κύριε Παπαδάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, δύο ερωτήματα Κροατών. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, δεν παίζουν ρόλο και εξωτερικές παρεμβάσεις από πολιτικούς, κομματόσκυλα, αστυνομικούς κτλ.? Εντάξει, στην κοινωνία που ζούμε και σε όλες τις κοινωνίες πάντα παίζουν ρόλο όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε επιτεγχάνουν και αποδίδουν, αλλά ασφαλώς τα έχουμε υπόψη και κανείς δεν μπορεί να τα παραβλέψει. Και η φίλη μου η Κάρμεν λέει: ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Παπαδάκη, πόσοι δικηγόροι σαν τον ίδιο έχουν μείνει να υπερασπιστούν τα δίκαια του λαού και πόσοι έχουν γίνει υπάλληλοι αναγκαστικά ή όχι των φανς και πόσοι πολιτικοί είναι πίσω από την πρωτοφανή ληστεία στις περιουσίες μας? Αυτή η ερώτηση είναι εξαιρετική. Θέλω να πω ότι ευτυχώς υπάρχουν πολλοί που υπερασπίζονται τα δικαιώματα του κόσμου, αλλά ότι οι τροποποιήσεις αυτές για τις οποίες συζητάμε, μεταξύ άλλων έχουν ως στόχο και την αλλίωση της δικηγορίας, γιατί το τι είδους δικηγορία θέλουμε είναι πολύ σημαντικό. Εμείς δεν παλεύουμε για μια δικηγορία εκπροσώπησης συμφερόντων, παλεύουμε για μια δικηγορία υπεράσπισης δικαιωμάτων. Η μαχόμενη υπερασπιστική δικηγορία λοιπόν είναι στο στόχαστρο. Γι' αυτό την εξοντώνουμε και με το φορολογικό νομοσχέδιο και την εκτόξευση του κόστους λειτουργίας της και με την προσπάθεια υπαγωγή της στη μισθωτή εργασία των τραπεζών, των ΦΑΤ κτλ. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε όρθια και ζωντανή την υπερασπιστική μαχόμενη δικηγορία, γιατί αυτή ήταν η οποία καταξίωσε τους δικηγορικούς συλλόγους και τους έκανε συμμάχους των πολιτών στα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον απόψε τις ομιλίες όλων σας για ένα θέμα που αφορά τους πάντες. Καλημέρα σας.